Από την Παρασκευή το απόγευμα, οπότε είχαμε και την επίσημη εκκίνηση, βρέθηκε σε εξέλιξη για το Σαββατοκύριακο το 45ο Ράλι Κρήτης. Τώρα τι να πω για αυτό το ράλι μέσα ειδικά στο Σαββατοκυριακό και κυρίως την Κυριακή. Και το λέω έτσι γιατί με ακούει και ο πρόεδρος του ΑΟ Κρήτης, ο κύριος Μιχάλης Πουλάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε? Καλημέρα σε εσάς τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους, έτσι. Ένα ράλι που τα είχε όλα. Είχε από απρόπτα, είχε από δρόμους που δεν ήξερες πια τι να κάνεις, διότι άλλο είναι το ελαστικό του στεγνού δρόμου, άλλο να σου βρέχει και στροφές οι οποίες σε γλιστράνε. Είχε ένα καιρό που έβρεχε και έλιαζε, φυσούσε και στάκανε όλα άνω κάτω, αλλά πήγαν, θα πούμε, σε ένα 97-98% όλα καλά. Και το λέω έτσι γιατί υπήρχαν και οι απώλειες, και οι απώλειες ειδικά για τα αυτοκίνητα και για τους οδηγούς. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς πληρωμάτων. Είναι πραγματικά μεγάλη πληγή για τον οικονομικό προϋπολογισμό του πληρώματος, έτσι δεν είναι, κύριε Πουλάκη? Είναι έτσι. Το 45ο Ράλι Κρήτης πέρασε πλέον στην ιστορία, αλλά ήταν ένας αγώνας thriller. Για όσα χρόνια κάνω αγώνες, και κάνω αρκετά χρόνια και είμαι και πρόεδρος του σωματείου γύρω στα 6 χρόνια, τέτοιο thriller δεν το έχουμε ζήσει. Ήταν εφιάλτης για τους οδηγούς, δεν ήξεραν τι θα επιλέξουν. Πηγαίναμε στη μία ειδική διαδρομή, ήταν στεγνή, η αμέσως επόμενη ήταν βρεγμένη, έβρεχε αρκετά δυνατά. Το μήνυμα όμως που πέρασε η κυρία Δουλγεράκη, φαντάζομαι, ενώ είχαμε εγκαταλείψεις, ενώ είχαμε εξόδους, σωστά, ενώ χτύπησαν αυτοκίνητα, οι οδηγοί τα πληρώματα έβγαιναν από μέσα αλόβητοι. Είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη σύνδεση που είχαμε με τον κύριο Τσολακίδη, ότι τα αυτοκίνητα αυτά έχουν τη μέγιστη ασφάλεια για να κάνουν αυτό το συγκεκριμένο πράγμα που κάνουν. Και του κυρίου Τσολακίδη το αυτοκίνητο τραυματισμένο. Ο κύριος Ζαλακίδη αρκετά τραυματισμένο, είχε μία έξοδο με αρκετά χιλιόμετρα, αλλά το πλήρωμα ήταν αλόβητο από μέσα, όπως και τα άλλα αυτοκίνητα που είχαν εξόδους. Mm-hmm. Αυτοκίνητα τα οποία, όπως είπαμε, χάλασαν, αλλά οι καιρικές συνθήκες ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολες. Να σας πω κάτι. Σε αυτές τις συμμετοχές και από τον κόσμο τον οποίο έβλεπα, ο οποίος περνούσε από μπροστά μας, εμείς είμαστε στο ΣΕΧ 357 μαζί με την Τίνα την Αδάμα από την Αθήνα, δεν έχασε κανένας το κουράγιο του όμως, δεν έχασε κανένας το θάρρος του, δεν έχασε κανένας την ελπίδα του. Ακόμα και την ώρα που παίρναμε το καρνέ για να το φτιάξουμε, να βάλουμε χρόνο, τον έβλεπε στον άλλο, ρε παιδί μου, και ναι μεν ήτανε η ματιά του προσιλωμένη, αν θέλεις, σε αυτό που είχε μπροστά του, η σκέψη του συγκεντρωνόταν στο δρόμο, αλλά δεν είδα κανένα να έχει χάσει το χαμόγελό του, δεν είδα κανένα να χάνει την αισιοδοξία του. Κοιτάξτε να δείτε, το ράλι και ειδικά το ράλι Κρήτης για εμάς τους τοπικούς είναι, όπως είπα και στη Ράμπα, μια γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εμείς δεν χάνουμε ούτε το κουράγιο μας ούτε την ελπίδα μας, γιατί ένα ράλι δεν αποτελείται από μία ή δύο ειδικές διαδρομές. Είναι 8 ειδικές διαδρομές. Πρέπει να έχεις ένα τέμπο, ένα ρυθμό, ούτως ώστε να κρατάς μία σταθερή πορεία ώστε να φτάσεις στη Ράμπα του τερματισμού. Κανείς δεν χάνει το κουράγιο του, απλά παρακαλάμε να έχουμε κάνει τη σωστή επιλογή ελαστικών. Για μένα, ας πούμε, θα σας μιλήσω, δεν είχα κάνει σωστές επιλογές ελαστικών, δεν έκανα τίποτα, απλά πήγα, το χάρηκα και έφτασα το αμάξι μου το βράδυ στη Ράμπα. Είναι γι' αυτό μια ηθική ικανοποίηση για μένα. Ναι, γιατί είναι άλλα για το στεγνό δρόμο, είναι άλλα για το βρεγμένο δρόμο. Εκεί βλέπετε εσείς και διορθώνετε την δική σας την κατάσταση. Εσείς εκεί παίρνετε τις δικές σας τις αποφάσεις, γιατί δεν ξέρετε με τις καιρικές συνθήκες τι γίνεται. Φαντάζομαι ότι ούτε τα πληρώματα από την υπόλοιπη Ελλάδα, κύριε Πουλάκη, πως περίμεναν αυτό τον καιρό μέσα στο Σαββατοκύριακο, και ειδικά για την Κυριακή, και όταν οι περισσότεροι από εμάς λέγαμε, κοίτα να δεις τώρα τι έχουμε απέναντί μας, έχουμε το δικό μας τον Αναπολιωτάκη, έχουμε το δικό μας τον Ελιγιζάκη, αλλά έχουμε και τον Τσολακίδη, τον πανελλήνιο πρωταθλητή. Κοίτα να δεις τώρα εδώ, αν και κανένας δεν έδειξε διάθεση περίεργη, κοίταξε να δεις όμως ένας θεμητός ανταγωνισμός ο οποίος υπάρχει αυτή την ώρα, Ναι, σωστά, σωστά, έτσι είναι.
Να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που κάνουν πανελλήνιο πρωτάθλημα και πρωταθλητισμό σε εισαγωγικά στην Ελλάδα είναι προετοιμασμένοι για όλα τα τερέν, έχουν δει δελτία καιρού. Και τα σέρβις που πιστέψαμε είναι μια μεγάλη ομάδα πίσω από το κάθε αυτοκίνητο από αυτά που ακολουθούν το πανελλήνιο πρωτάθλημα ήταν προετοιμασμένοι σωστά για όλες τις καιρικές συνθήκες. Αυτοί που επισκέφθηκαν το ΕΑΚ νομίζω ότι είχαν τη δυνατότητα να δουν τις ομάδες των ανθρώπων και ολόκληρο το team που συνόδευε τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Εσείς ως διοργάνωση ευχαριστημένοι, κύριε Πουλάκη, για αυτό το θεσμό που λέγεται Ράλι Κρήτη? Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι πέραν του δέοντος, τέλειωσε ο αγώνας εσείως, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, οργανωτικά πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε αντάξει των προσδοκιών και των αθλητών και των θεατών, αλλά και για μας τους ίδιους, για τους εαυτούς μας. Ο αγώνας αυτός, Ράλι Κρήτης 45, ανοίγει την αυλαία πολλών αγώνων για την επόμενη περίοδο. Οπότε έπεται η συνέχεια με το Ράλι Κρήτης, Θεού θέλοντος, να ανανεώνει το ραντεβού με τους φιλάθλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού για την επόμενη χρονιά. Αλλά στο ενδιάμεσο πάρα πολλοί αγώνες σε όλη την Ελλάδα, έβλεπα εκεί και στην Κίμη, στην Ανάβαση, έβλεπα στα δελτία των ειδήσεων και αυτή την τούμπα, απική τούμπα πραγματικά ενός αυτοκινήτου, αλλά ευτυχώς ο οδηγός ήταν καλά. Είναι αυτά τα απρόπτα που έχουν οι αγώνες. Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για το Ράλι Κρήτης, εγώ θέλοντος για το 2025. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε και πάλι στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο καλεντάρι. Ευελπιστούμε γι' αυτό, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ωραία. 45ο Ράλι Κρήτης, 8 ειδικές διαδρομές. Μία νομίζω δεν έγινε, η τελευταία στην Ευγενική. Η τελευταία δεν έγινε λόγω του ότι είχε εγκατάλειψη το πλοηγό αυτοκίνητο, το μηδέν που λέμε στη γλώσσα των αγωνιζομένων. Είχε μια έξοδο, πλημμύρισε ο δρόμος με λάδια και υγρά από το ψυγείο. Συγχρόνως άρχισε να βρέχει πάρα πολύ, ώστε το υλικό που ρίχνουμε για να απορροφήσει άμεσα τα λάδια και τα υγρά του ψυγείου να μην μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε θεωρήσαμε σωστό να μην διακινδυνεύσουμε τίποτα και να την περάσουμε απλή την τελευταία ειδική διαδρομή και να φτάσουν όλα τα αυτοκίνητα και τα πληρώματα σώα στη ράμπα του τερματισμού. Φέτος είδα πάρα πολύ κόσμο να συνεργάζεται και από τους ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή, τουλάχιστον εκεί στα Κεράσια, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αναγνωρίζοντας και καταλαβαίνοντας τι σημαίνει να είναι κλειστός ο δρόμος. Εκεί ήταν επίσης όλοι εκείνοι οι οποίοι συνεργάστηκαν από την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, με γιατρός του αγώνα και τόσοι άλλοι. Όλοι οι άνθρωποι ήταν σε εγρήγορση, όλοι συνεργάστηκαν. Σαφώς και σε κάθε ειδική διαδρομή υπάρχει πυροσβεστικό όχημα, γερανοφόρο όχημα, πλατφόρμα άμεσης επέμβασης. Υπάρχουν όλες οι υπηρεσίες που χρειάζεται για οποιοδήποτε απρόοπτο συμβεί. Οι φύλακες ήταν στη θέση τους, οι άνθρωποι μας καλοδέχονται στις περιοχές που περνάει το Ράλι Κρήτης. Να φανταστείτε, να σας πω και ένα έτσι χαρμόσυνο γεγονός, στην τερματισμό του Σαββάτου στο χωριό Ξηδά, ναι, μια κυρία βγήκε με ένα κουτί παγωτίνια και κέρναγε τα πληρώματα που περνάγανε, έτσι, που είχαν τερματίσει την ειδική διαδρομή του Σασκού και προχωρούσαν από το χωριό, από το Ξηδά, να το Λίτος τώρα, το ονομάζουν Λίτος, να κατέβει στο Καστέλι και κερνούσε παγωτίνια τα πληρώματα. Εμείς οι παλιοί θυμόμαστε εκείνες τις άλλες τις ονομασίες, κύριε Πουλάκη. Λοιπόν, νικητές, για εκείνους που θέλουν να ξέρουν, Λευτέρης Αλιγιζάκης με όλα αυτά τα απρόπτα και Μιχάλης Χατζηδάκης με Σκόντα Φάμπια 35-26-73 στη γενική κατάταξη. Δημήτρης και Μανώλης Κτιστάκης με Πεζό 306 37-18-14. Αυγερόπουλος για βάση Σιτροέν Σάξο 37-37-13. Αναπολιωτάκης, χάλασε το αμάξι. Όταν χάλασε το αμάξι μπροστά μας και βλέπαμε την προσπάθεια και του Γιώργου του Αναπολιωτάκη και του Θανάση του Τσιούκα να το βάλουν μπροστά και αυτό δεν έπαιρνε, ήταν εκείνοι οι οποίοι και στον κόσμο που συγκεντρωνότανε να δει, συγκεντρωνότανε σε απόσταση ασφαλείας και ρωτούσε τι είχε γίνει, ήταν εκείνοι που έδιναν κουράγιο και είπανε εντάξει, δεν πειράζει. Εκείνοι ωστόσο ξέρουν τι σημαίνει πληγωμένο αυτοκίνητο, όπως είπαμε, σε ειδική διαδρομή
που έχασε, νομίζω ήταν τη δεύτερη. Εκεί είχε πρόβλημα πάνω στις στροφές και ο Τσολακίδης από τη Θεσσαλονίκη. Και έτσι αυτός ο θεμητός ο ανταγωνισμός δεν πήγε έτσι όπως τον περίμεναν οι περισσότεροι να τον δουν από τους πρωταθλητές. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάτι να προσθέσετε πριν σας αποχαιρετήσω. Έχουμε να πούμε ότι ξεκίνησε το 34, αυτοκίνητα τερμάτισαν 23, γιατί είχαν τις άτυχες στιγμές τους. Είπατε τους τρεις πρώτους της γενικής. Δεν ξέρω αν θα μπορούμε ή έχουμε το χρόνο να αναφερθούμε και στις επιμέρους κλάσεις. Αν δεν έχουμε το χρόνο, δεν πειράζει. Υπάρχουν στο site του ΑΟΚ, στο Facebook. Να τα πείτε, κύριε Πουλάκη. Ωραία. Έχουμε λοιπόν στην γενική της F2. Πρώτο τον Καφετζάκη τον Γιάννη με τον Ξανθό τον Νίκο, δεύτερο τον Κωνσταντινίδη τον Ιωάννη με τον Κυπαρισσά τον Δημήτρη και τρίτο τον τοπικό αστυνομικό που μας φυλάει Νικολιδάκης Ιωάννης Πετούς Εμμανουήλ που είναι και ο αντιπρόεδρος του αθλητικού ομίλου Κρήτης. Στην F2Ε έχουμε το Κτιστάκη Δημήτρη Κτιστάκη Μανώλη πρώτη, δεύτερος Αβγερόπουλος Χρήστος Γιαβάσης Στράτος και τρίτος Παρασκευαίδης Γιώργος Αριτζόγλου Ιωάννης. Στις επιμέρους κλάσεις κυρία Δουλγεράκη έχουμε στις E1, γιατί είναι η γενική κατάταξη και υπάρχουν και κλάσεις. Στις E1 βρίσκουμε ξανά τον Αλιγιζάκη με τον Χατζηδάκη, πρώτη, δεύτερη Κουκέας Πετρόπουλος, τρίτη νομικός Ματαλιωτάκης. Στην κατηγορία C3 έχουμε Κτιστάκης Δημήτρης, Κτιστάκης Μανώλης, Κωνσταντινίδης Ιωάννης Κυπαρισσάς Δημήτριος, Παρασκευαίδης Γιώργος Αριτζόγλου Ιωάννης. Στη C4, Αβγερόπουλος Χρήστος Γιαβάσης Στράτος, Περάκης Ανδρέας Κουρουγιαούρης Κώστας, τοπικά πληρώματα, δεύτερη θέση, και τρίτη θέση Κοροβέζος Δημήτρης Φίλικας Μαρίνος, τρίτη θέση τοπικό πλήρωμα. Στη C5 βρίσκουμε ξανά τον Καφετζάκη Γιάννη με τον Ξανθό τον Νίκο, δεύτερη θέση Νικολιδάκης Πετούσης, τρίτη Πόλιας Μιχάλης Ρουσάκη Στέλλα, η οποία είναι και η γραμματεία του αθλητικού ομίλου Κρήτης, και η κοπέλα μέχρι και την εκκίνηση της ράμπας έκανε δουλειά γραμματιακής υποστήριξης. Και τέλος, στην κατηγορία C6 έχουμε το τοπικό πλήρωμα Σταματάης Εστράτιος Φακουρέλης Φίλιππος. Το πλήρωμα αυτό να πούμε ότι είναι το πρώτο αυτοκίνητο, αναπηρικό αυτοκίνητο. Ο οδηγός είναι αμαία και κατάφερε να βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατηγορίας C6. Στη δεύτερη θέση είναι ο Κουτσοδήμος ο Γιάννης με το Βλάκα των Σπυρίδων, εκτός Κρήτης, και τρίτη θέση Αβραμίδης Αλέξανδρος Κυρλακίτς Ιωάννα και αυτή εκτός, Ουρανία συγγνώμη, και αυτή εκτός Κρήτης. Όπως είπαμε, το Ράλι Κρήτης πέρασε στην ιστορία, γράφεται και αυτό με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλητικού ομίλου Κρήτης και είμαστε εδώ για τον επόμενο αγώνα. Ωραία, για αποτελέσματα, γιατί είναι και αρκετοί όσοι θα θέλουν να μάθουν, ΑΟΚ Κρήτης, όλο μαζί 2K, aokcritis.gr. Νομίζω ότι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες τις οποίες ζητούν. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Πουλάκη. Εσείς ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.